Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Εγώ είμαι η Αθηνά, δεν με ξέρετε και με βλέπετε πρώτη φορά. Ανεβάζω βιντεάκια, vlogs, make-up tutorials ή να δοκιμάζω διάφορα προϊόντα ή challenge. Το βίντεο είναι ένα vlog. Είχα πει στο προηγούμενο βίντεό μου ότι θα κάνω μόνο vlogs και μερικά σταθερά βίντεο, make-up tutorials ή να δοκιμάζω προϊόντα ή αγαπημένα προϊόντα του μήνα. Τώρα είναι απόγευμα, πάει 8 η ώρα. Άνοιξα πολύ αργά την κάμερα γιατί αποφάσισα τελευταία στιγμή να σας πάρω μαζί μου στο σπίτι, γιατί δεν θα βγω. Μόλις γύρισα από δουλειά και πήρα μερικά σταφυλάκια να φάω γιατί τα λυμπίστηκα. Θα φτιάξω τώρα τον καφέ μου και θα βάλω λίγα σταφυλάκια και θέλω να σας πάρω μαζί μου για να καθαρίσω το σπίτι, γιατί αναβάλω πάρα πολύ καιρό το να καθαρίσω λίγο το σπίτι, με πια μια βαρεμάρα ζεσταίνομαι. Οπότε για να σας έχω παρέα και να περάσει λίγο ευχάριστα αυτή η ώρα που θέλω να κάνω περισσότερα πράγματα στο λάπτοπ, γιατί έχει πιο πολλά εργαλεία και να κάνεις διάφορα άλλα πράγματα. Οπότε θα προσπαθήσω να το κάνω από το λάπτοπ, γιατί χτες προσπάθησα να ψάξω και να κάνω έτσι λίγο edit, αλλά κουράστηκα πάρα πολύ γιατί μου πήρε πάρα πολύ ώρα μέχρι να βρω τα εργαλεία και αυτά. Οπότε θέλω να προσπαθήσω, αν δεν μπορέσω δεν πειράζει, μας έχει ότι προσπάθησα να κάνω τουλάχιστον κάτι που δεν ήξερα. Το κινητό με βολεύει πιο πολύ να κάνω την επεξεργασία των βίντεών μου. Καλημέρα, μόλις ξύπνησα, η ώρα είναι 10. Εχθές τελικά δεν έκανα καθόλου δουλειές γιατί χάλασα κάτι και θα σας πω σε άλλο βίντεο τι χάλασα. Και έπεσε κατευθείαν η ψυχολογία μου. Δεν τράβηξα τίποτα και είπα να τραβήξω σήμερα που είναι και πρωί, που ίσως πάει λίγο καλύτερα ημέρα. Χθες ήμουν και πάρα πολύ πιασμένη και γενικότερα τις τελευταίες μέρες. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο το skin care μου. Έχω εδώ πέρα μία μπλούζα μου η οποία έχει λερωθεί από χλωρίνη σε αυτό εδώ το σημείο και θέλω να την βάψω όλη με χλωρίνη αναγκαστικά και θέλω να την βρέξω και να δείτε πώς θα την κάνω για να βάλουμε τη χλωρίνη και να γίνει έτσι ομοιόμορφη. Τη στριφογύρισα με το χέρι μου κάπως έτσι και έγινε αυτό εδώ. Δεν έχω άλλο λαστιχά για να πιάσω, αλλά δεν πειράζει, νομίζω ότι θα βγει το ίδιο αποτέλεσμα. Έχω εδώ πέρα και τη χλωρίνη και πάμε να ρίξουμε, βάζουμε όπου να είναι. Έχουν περάσει περίπου 20 λεπτά, μπορεί και παραπάνω και δεν βλέπω κάποια διαφορά, δεν ξέρω. Θα το αφήσω αν είναι και άλλη ώρα για να γίνει. Και τώρα θα δείξει, μήπως θέλει ότι ήταν βρεγμένη η μπλούζα, δεν ξέρω. Θα φάω λίγο πρωινό, θα κόψω ένα κομμάτι κέικ γιατί έχω φτιάξει. Δεν έχει μείνει πάρα πολύ κεκάκι. Δεν έχει μείνει. Θα ντυθώ γρήγορα και θα πάω για έναν καφέ στο Coffee Island. Γιατί δεν ξέρω, θέλω καφέ έτσι απ' έξω. Και γι' αυτό θα πάω εκεί πέρα. Έχω πλύνει ήδη τα πιάτα μου. Θέλω μετά όταν θα γυρίσω να καθαρίσω λίγο εδώ πέρα τον νηπτήρα μου. Να καθαρίσω λίγο εδώ πέρα και τα πλακάκια. Το μεσημεριανό μας θα είναι πιπεριές με κόκκινη σάλτσα και μερικές πατάτες στο φούρνο. Θα αφήσω και την μπλούζα λίγο να γίνει. Μπορεί να φταίει ότι είναι και βδεγμένη και να μην φαίνεται ότι έχει ξεβάψει. Αλλά έχω βάλει και ένα πλυντήριο με άσπρα ρούχα, οπότε μόλις γυρίσω από τη δουλειά θα τα απλώσω, γιατί σήμερα δουλεύω κιόλας.
Έτοιμη κι εγώ, έβαλα ένα μαύρο απλό μπλουσάκι και ένα απλό παντελόνι. Μόλις γύρισα σπίτι από τη δουλειά και έφτιαξα λίγες πιπεριές με κόκκινη σάλτσα, σαλάτα με τυράκι, πατατούλες και αυτό το χθεσινό μας φαγητό για να μην το πετάξουμε. Θα το φάμε σήμερα. Ήρθα στο μπάνι για να κάνω μία μάσκα, τι έχω καιρό να κάνω. Ένα πιλούκ, αυτό εδώ από Avon, το Clear Skin. Αλλά θα χρησιμοποιήσω πρώτα αυτό εδώ που είναι για τους πόρους, που τους καθαρίζει σε βάθος. Και η μάσκα που θα κάνω της Biotene είναι μία face mask με black peel off. Θα το χρησιμοποιήσω εκεί που έχω πόρους πιο πολύ, όπως είναι εδώ στα μάγουλα και λίγο εδώ πάνω. Θα βάλω λίγο νεράκι να μπορέσω να κάνω και γλυκές κινήσεις. Ίσως βγω, αλλά δεν ξέρω ακόμα, θα δείξει. Έχω ένα απλό σοκαρούχα τα άσπρα που σας είπα και πριν και τα βάζω στον απλό στρα γιατί παίζει και να βρέξει. Μετά έχω να πλένω λίγο κάτι πιάτα και να συμμαζέψω γενικότερα. Είναι πολύ ωραία η αίσθηση το να κάνεις πινκ το πρόσωπό σου και να έχει πολύ έτσι πολλά μικρά έτσι κομματάκια και να τα νιώθεις. Αυτό εδώ το χρησιμοποιήσω πιο μετά αφού βγάλω τη μάσκα, γιατί θέλω να καθαρίσω το πρόσωπό μου μετά από τη μάσκα. Τελικά θα δω, από τώρα θα βάλω αυτή τη μάσκα. Στο μαύλο και στη μύτη, εκεί που έχω τους πόρους μου, εκεί που έχω δηλαδή το θέμα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω δει ποτέ αν έχω βγάλει κάποιο μαυράκι ή κάτι. Συγκεκριμένες πιλόφινοι για αυτό το πράγμα, για να φέρει μαυράκια ή πολλήματα που έχει στο πρόσωπο από πόρους, σμήματα. Και θα το αφήσω να στεγνώσει για 20 λεπτάκια. Πέρασε 20 λεπτά, έχω απλώσει και τα ρούχα μου, οπότε πάμε να την αφαιρέσουμε. Δεν με έβγαλε κάτι, αλλά αυτό που μπορώ να διακρίνω είναι ότι έκατσε πάνω στους πόρους μου. Ακριβώς. Τώρα δεν ξέρω αν έχει κάνει δουλειά, δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι καλή μάσκα ή όχι. Και επειδή δεν έχω πολύ χρόνο για να χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το καθαριστικό, θα πάρω από τα μαντλέ που σας έχω δείξει πάρα πολλές φορές. Αυτά εδώ τη Σεπτόνα. Αν είστε καινούργοι στο κανάλι και δεν έχετε δει vlog
γιατί κάποιος στο Market Hall της τα έχω δείξει, είναι αυτά εδώ, έχει μέσα 20 μαντιλάκια, είναι για όλους τους τύπους επιδερμίδας, είναι με νερό άνθρακα, καθαρίζει, αφαιρεί και αδιάβροχο μακιγιάς και ενυδατώνει. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και στα μάτια και στα χείλη παντού, οπότε τώρα εγώ θα το περάσω όλο παντού. Τώρα θα πάω να λουστώ και θα το πούμε μόλις λουστώ για να φύγω για βόλτα. Φόρεσα αυτή την μπλούζα και αυτό εδώ το παντελονάκι, αγνώριστε εδώ πέρα τα μαλλιά μου. Έλυσα και τα μαλλιά μου, έβαλα ένα κραγιόν και μια μάσκα και είμαι έτοιμη. Μόλις φάγαμε και έκατσα λίγο στο λάπτοπ που έχουμε κάνει μια δουλίτσα. Γιατί γελάς? Μόλις φάγαμε. Πήραμε να φορτίσει και πήρα και ποντίκι 4 ευρώ. Λολ. Και είναι μια χαρά για 4 ευρώ. Με καλώδιο, πιο πολύ μου αρέσει. Τώρα είναι 11:32 και έχω περάσει ήδη όλα μου τα αρχεία εδώ πέρα και θα περάσω στο Filmora 9 για να προσπαθήσω να τα κάνω επεξεργασία, να δω τι θα βγει. Οπότε θα σας ενημερώσω πιο μετά, γιατί μάλλον θα μου πάρει πάρα πολύ ώρα για να το φτιάξω όλο αυτό. Και λοιπόν, είμαι στα 5 λεπτά. Έχω κάνει μόνο 5 λεπτά το βίντεο και η ώρα είναι 12:18. Νομίζω ήταν 11 και κάτι όταν ξεκίνησα. Οπότε εντάξει, το χεράκι μου πόνεσε, είναι η αλήθεια, αλλά κάτι έκανα. Είναι λίγο απλό βέβαια το βίντεο, δεν έχω έτσι πολλά έτσι εφέ και τέτοια, οπότε θα το αφήσω απλό, θα είναι λίγο πιο μικρό το συγκεκριμένο vlog, για να δω πως πάει με το editing στο πρόγραμμα επεξεργασίας από το laptop. Και να μου πείτε και τα σχόλια σας, το αν είναι καλή επεξεργασία έτσι ή με το κινητό, για να ξέρω να κάνω λίγο περισσότερη δουλειά σε αυτό, για να βγαίνει καλύτερο το αποτέλεσμα. Οπότε αυτά, ήρθα στο μπάνιο για να σας μιλήσω, να ανησυχεί γιατί το αγόρι μου κοιμάται λίγο, να χαλάσω γιατί πιέθηκε αφιένισμα με το χέρι μου πάρα πολύ ώρα και προσπαθώ να κάνω επεξεργασία. Είναι λίγο δύσκολο για αρχή, αλλά θα το συνηθίσω. Αν μου πείτε ότι σας αρέσει έτσι στο κείμενο βίντεο η επεξεργασία να είναι λίγο απλή μέχρι να του οφρώ, αλλιώς κάνω επεξεργασία από την εφαρμογή του κινητού μου που έχω κατεβάσει κάποια. Και ναι, θα σας αφήσω εδώ και θα τα πούμε αύριο το πρωί εμείς, που θα κάνω λίγες δουλίτσες και αυτή τη φορά θα σας δείξω δουλειές, γιατί σίγουρα θα σας πάρω μαζί μου στις δουλειές, αλλά δεν το έκανα, οπότε θα επανορθώσω αύριο. Και τώρα λίγο θα βγάλω το μακιγιάζ που έχω, λίγη μάσκα και το κραγιόν και που έχει ψηλοφύγει, να ξεκουραστώ και να κοιμηθώ και εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί. We'll be right back.
έχω ψεκάσει όλο το νυχτήριο και το πάγκο με αυτό εδώ που είναι από λίγη. Είναι η Ιταλική και είναι πάρα πολύ ωραίο καθαριστικό. Και μετά από πάρα πολλές ώρες, γιατί με το που ξύπνησα πήγα δουλειά, μετά γύρισα, παραγγείλαμε κάτι να φάμε απ' έξω που σας έδειξα και μετά πήγαν έκανα δουλειές από τις 3 και κάτι νομίζω μέχρι τις 7 παρά έκανα δουλειές στην κουζίνα. Γενικότερα σημάζεψα και καθάρισα το μπάνιο, οπότε μετά πήγα να ψωνίσαμε μερικά πραγματάκια τα οποία σας έδειξα. Γιατί αύριο θα πάμε μία μίνι υδρομούλα, να το πω, είναι ένας αγώνας όπου θα τρέχουν κάποιοι αθλητές και εμείς θα είμαστε αθλητές να βοηθήσουμε εκεί πέρα. Αύριο πρέπει να ξυπνήσουμε κάτι σε 5:30 και θα πρέπει να κοιμηθώ και να ξεκουραστώ γιατί έχουμε αύριο δρόμο. Και ναι, συγγνώμη που αυτό το vlog δεν σας μιλάω πάρα πολύ και δεν σας δείχνω έτσι πολλά πράγματα. Να με συγχωρέστε, θα επαναρθώσω και θα τα πούμε εμείς αύριο. Σας φιλώ. Καλημέρα, η ώρα είναι 5:30, 6 παρά 20, βασικά παρά 10. Και θα ξεκινήσουμε να πούμε στα αεροπόλη στο δασκοπορδιό και όλα είναι μαύρα και έχει και κρύο. Σας. Μόλις γυρίσαμε στο σπίτι και θα κλείσω κάπου εδώ αυτό το βίντεο. Με βλέπετε κατά κόκκινο γιατί ήμασταν στον ήλιο που πήγαμε την υδρομούλα αυτή. Δεν σας έδειξα κάτι γιατί ήμασταν στον ήλιο και γενικότερα δεν είχε να σας δείξω κάτι. Ήταν καλά, ήταν πάρα πολλές ώρες όμως που ήμασταν και στον ήλιο. Εντάξει, είχε και λίγη σκιά. Οπότε η διαδρομή ήταν πάρα πολύ μεγάλη, ήταν μακριά και ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να σας άρεσε κάντε ένα like, κάντε μία εγγραφή για να βλέπετε περισσότερα βίντεο σε αυτό το κανάλι και πατήστε και το κουδουνάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση ότι θα ανεβαίνει νέο βίντεο στο κανάλι μου και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, φιλιά και πολλά!